techblog.gr, κρατάω στα χέρια μου το LG Optimus Hub, το smartphone της LG, το πρώτο Android smartphone της LG με προεγκατεστημένη την έκδοση Android 2.3 Gingerbread. Το Optimus Hub το γνωρίσαμε τις προηγούμενες ημέρες σαν Univa. Τώρα το όνομά του το επίσημο είναι Optimus Hub ή κωδική ονομασία Y510, LG Y510 Optimus Hub. Είναι το πρώτο, όπως είπα, smartphone της LG με το λειτουργικό σύστημα Android 2.3 Gingerbread. Η οθόνη του έχει διαγώνιο 3,5 inches και είναι ανάλυσης 480x320 pixels. Η οθόνη είναι αρκετά φωτεινή, συγκεκριμένα η LG μας λέει ότι η φωτεινότητά του αγγίζει τα 550 nits. Nits είναι μονάδα μέτρησης του φωτός, της έντασης του φωτός. Έχουμε 800 επεξεργαστή, 800 MHz λοιπόν, μνήμη RAM 512 MB. Η ανάλυση, όπως είπα, της οθόνης είναι 480x320 pixels. Έχουμε κάμερα 5 megapixel χωρίς LED flash, με ικανότητα να τραβάει βίντεο χαμηλού επίπεδου, φτωχού επίπεδου, VGA. Βίντεο λοιπόν το πολύ ως 640x480 pixels. Έχουμε υποδοχή για κάρτα μνήμης micro SD. Μέσα στο κουτί περιλαμβάνει μία 2 GB, η οποία μπαίνει από εδώ. Έχουμε μπαταρία 1500 mAh, η LG λέει ότι διαρκεί αρκετά, έχει σεταριστεί έτσι το κινητό ώστε να διαρκεί αρκετά. Έχουμε ραδιόφωνο FM για όσους το προτιμάτε, GPS, Wi-Fi, NI, Bluetooth 3.0. Μπροστινή κάμερα για βίντεο κλήσεις, είδατε πόσο φωτίζει το χέρι μου, πραγματικά είναι λαμπερή η οθόνη. Μπροστινή κάμερα δεν έχουμε. Και αυτά σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Να και το πίσω καπάκι εδώ πέρα. Θυμίζει λίγο το Samsung, το Galaxy S, το πρώτο, το βλέπετε, καλή, η ποιότητα κατασκευής είναι καλή του κινητού, βλέπουμε ότι εντάξει έχουμε ένα marketing sample αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, βάζω και το καπάκι πίσω, σε ό,τι αφορά περιμετρικά του κινητού, κουμπί power on, power off και σε κατάσταση stand-by ή όχι, έξοδος ακουστικών 3,5 χιλιοστά, συμπλήν ήχου, υποδοχή micro USB και κάτι άλλο δεν βλέπω. Είναι λίγο παχουλό, να πω την αλήθεια, το κινητό. Θα μπορούσε να είναι λιγάκι πιο κομψό και έτσι έχει ένα, κατά την προσωπική μου άποψη, έχει ένα σχεδιασμό έτσι λίγο παλιωμοδίτικο, θα το έλεγα. Ξεκλειδώνουμε λοιπόν το κινητό, βλέπουμε μέσα πώς μπορούμε να πλοηγηθούμε στο μενού, υπάρχει επιλογή φυσικά και για διαφορετική διάταξη, το κλασικό, βλέπετε ότι έχει μέσα και δεν θυμάμαι πώς λέγεται το UI αυτό το περιποιημένο της LG, το είχαμε δει πρώτη φορά στο Optimus Black. Βλέπετε ότι υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχουν κάποια κολπάκια. Εμένα όμως, να σου πω, εντάξει και κλασικά η λίστα. Εμένα να σου πω βέβαια, με εξυπηρετεί πολύ το ανασελίδα, αυτό εδώ πέρα, το αλλά iPhone θα έλεγα. Πάμε να κάνουμε, αφού δούμε μάλλον και εδώ πέρα τα τρία πλήκτρα, τα capacitive, αφής, το μενού, το options μάλλον, το back και βλέπουμε και το home, το οποίο έχει ένα ωραίο περίεργο μάλλον σχεδιασμό. Ουσιαστικά σε αυτό το σημείο η συσκευή δεν έχει μαύρο χρώμα όπως πάνω από τα υπόλοιπα πλήκτρα, είναι διαφανές και κάνει έτσι μέσα, κάνει σαν να υπάρχει ένα βάθος μέσα στο κουμπί. Ωραίο, έξυπνη και ωραία πρόταση που δίνει ένα διαφορετικό τόνο στο κινητό. Το ξεκλειδώνουμε λοιπόν έτσι το κινητό. Πάμε να κάνουμε μία πλοήγηση μέσα, εντάξει, widgetάκια κανονικά, όπως σας είπα, τα γνωρίσαμε πρώτη φορά αυτό το στυλ στο Optimus Black. Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε σε διάφορα σημεία. Κλασικά Android λοιπόν. Και κάποια άλλα widgets έτοιμα, τα είδατε, τα πετσαρίες έχουμε και κάποια σχέδια όμορφα από ζωντανές μόνο χάρτες, δεν ξέρω όταν θα κυκλοφορήσει το μοντέλο που κυκλοφορεί νομίζω αυτό το διάστημα στα 199 €, ίσως έχει και άλλους μέσα live wallpapers και τα λοιπά, επαναλαμβάνω έχω ένα δείγμα στα χέρια μου, βλέπουμε και πως ρολάρει το κινητό ανά οθόνη, ξανά μέσα εδώ ρυθμίσεις,
Συγκεκριμένα φοράει την έκδοση 2.3.4 του Android. Ρολάρει καλά το κινητό, ελληνικό μενού, ελληνικό πληκτρολόγιο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ίντερνετ. Δεν ξέρω, το μοντέλο που έχω στα χέρια μου, παιδιά, δεν υποστηρίζει Flash Player. Δεν ξέρω αν πρόκειται να αλλάξει κάτι στο τελικό, στην τελική συσκευή. Τώρα έχω συνδεθεί εδώ πέρα στο Wi-Fi, στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi, να δούμε και πόσο γρήγορα φορτώνει. Οπότε Flash Player δεν έχουμε στο κινητό, τουλάχιστον σε αυτό που έχω στα χέρια μου. Αν κάποιος το έχει αγοράσει, θα ήθελα να μας πει τη γνώμη του, γιατί δεν μπορώ να βρω κάποιο άλλο τρόπο να πάω να το εξακριβώσω αυτό. Ίσως αν πεταχτώ σε κάποιο κατάστημα που να υπάρχει σαν demo unit εκεί πέρα, να το τσεκάρω. Βλέπουμε πώς γίνεται και το zoom in, zoom out μέσα στον browser. Ok, zoom in λοιπόν, zoom out και ρολάρει, εντάξει, μια χαρά. Πλέον σε όλα τα νέα Android smartphones ο native browser μέσα είναι ικανοποιητικός και ταχύτατος. Το βλέπουμε, ωραία πηγαίνει. Φεύγω από εδώ. Marketplace φυσικά, εντάξει, έχουμε την καινούργια έκδοση. Ας πάω πίσω. Θέλει να φορτώσει πρώτα. Θα πάμε αυτή τη φορά σε YouTube να δούμε κάποια βιντεάκια ποιος παίζει. Ας δούμε εδώ το Modern Warfare 3. Κάποιος φίλος από την Αμερική κάνει unboxing στο κουτί. Να δούμε πόσο γρήγορα φορτώνει και τα λοιπά. Είναι σε HQ το mode. Έχει σχέση βέβαια και με το δίκτυο εδώ πέρα, το Wi-Fi, στο πόσο γρήγορα θα φορτώσει. Δεν θα καθυστερήσω άλλο. Ας πάω εδώ. Εντάξει, και να μην φορτώσει δεν χρειάζεται να... Δεν είναι απαραίτητο να δούμε κάτι για να μην καθυστερούμε στο βίντεό μας. Έχουμε πάντως κανονικά YouTube φυσικά κτλ. Κτλ. Σε ό,τι αφορά χάρτες, πάμε να δούμε και τους χάρτες. Είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε φυσικά απεικόνιση κτηρίων 3D, περιμένω να φορτώσει τώρα, καθυστερεί λιγάκι, φαντάζομαι θα ευθύνεται και το Wi-Fi τώρα που είμαι συνδεδεμένος. Βλέπουμε ότι έχουμε κανονικά και απεικόνιση 3D κτηρίων, εφόσον είμαι σε κάποιο σημείο που έχει κτίρια 3D. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε πώς ρολάρει και το κινητό, κάνει κάτι κομπιάσματα, να πω την αλήθεια, την ώρα που το γυρνάς. Ας το πάμε εδώ, να δούμε λίγο καλύτερα τα κτίρια, τα 3D, και εκεί πέρα φαίνεται και η ανάλυση της οθόνης, που ναι μεν είναι στο μέσο όρο και λίγο παραπάνω, δηλαδή 480x320 pixels. Θα θέλαμε όμως το κάτι της παραπάνω από το συγκεκριμένο κινητό. Δεν βλέπω που στο καλό έχουμε κτίρια 3D να φορτώσουν. Εδώ πέρα ακόμα δεν βλέπω κάτι. Εξάρχεια λέει εδώ πέρα, Λυκαβητός. Τέλος πάντων, νωρίτερα που το είδα έχουμε κανονικά κτίρια 3D και θα σκάσω, αν δεν τα βρω τώρα, να σας τα δείξω. Κολονάκι, Ιπποκράτους, Σύνταγμα. Οκ, εδώ είμαστε λοιπόν. Και έτσι γυρνάνε. Φεύγω πίσω. Πάμε να δούμε και μέσα στις λειτουργίες της κάμερας τι έχουμε. Ας το βάλω εδώ. Βλέπουμε ότι το βίντεο είναι έως VGA και σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες έως 5 MP, 2592x1944. Zoom in, zoom out, δεν είμαι σίγουρος. Α, μπορούμε να έχουμε και κατά τη διάρκεια του βίντεο. Όχι, κατά τη διάρκεια του βίντεο δεν έχουμε zoom in, zoom out. Πάω πίσω και
Δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο, παιδιά. Να επαναλάβω τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητού. LG, λοιπόν, Optimus Hub, στα 199 ευρώ. Επεξεργαστής 800 MHz, 512 MB μνήμη RAM. 3,5 ίντσες οθόνη ανάλυσης 480x320 pixels. Έχουμε κάμερα 5 MP χωρίς LED flash και δυνατότητα λήψης βίντεο VGA 640x480 pixels. Έχουμε μπαταρία 1500 mAh, ραδιόφωνο FM, GPS, Wi-Fi, NE, Bluetooth 3.0. techblog.gr. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!